Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, μίλησε για τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης σε τρόφιμα και προϊόντα. Έχουμε ήδη φτιάξει δύο εργαλεία. Το καλάθι, το οποίο αναφέρεται από τη μία, που αναφέρεται και στην επιλογή του καταναλωτή, αν θα επιλέξει να αγοράσει από αυτό. Και το Market Pass από την άλλη, που ξεκινά σε δύο εβδομάδες, όπου επιδοτεί το 10% των αγορών. Συνδυαστικά τα δύο μέτρα, για κάποιον που έχει πραγματικά οικονομική πίεση, ξεπερνούν κατά πολύ τον πληθωρισμό. Άρα, εξουδετερώνουν, λέτε, την ακρίβεια. Κατά πολύ. Είναι πολύ πάνω τον πληθωρισμό τα δύο μέτρα. Πρέπει δεν να σας πω ότι είχαμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον την περασμένη εβδομάδα. Πιστεύω είχε να κάνει με την αλλαγή των τιμών της ενέργειας. Mm-hmm. Είχαμε για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, πρώτη φορά μετά από τον πόλεμο, μία σειρά βιομηχανιών τροφίμων που στα σούπερ μάρκετ δεν είχαν ανακοινώσει αυξήσεις, έστειλαν τιμοκαταλόγους με μειώσεις. Mm-hmm. Όχι μόνο ακύρωσαν τις αυξήσεις που είχαν προαναγγείλει, αλλά έκαναν και μειώσεις. Την Τετάρτη, μάλιστα, έχουμε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να παρουσιάσουμε όλα τα ευρήματα των ελέγχων των τελευταίων δύο εβδομάδων.